Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή μας, για την υπομονή σας. Όμως η συναυλία είχε προετοιμαστεί να είναι έξω. Ξέραμε ότι δεν μπορούσε να γίνει σε κλειστό χώρο. Παίξαμε λίγο με τον καιρό. Δεν μας έκανε σήμερα το χατήρι. Δεν πειράζει, θα γίνει και εδώ μια πολύ όμορφη συναυλία. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και οι μαθητές μας και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό αυτή τη δουλειά δεν μπορούμε να την βάλουμε σε τσουβάλι. Γι' αυτό κάναμε αυτή την προσπάθεια αυτές τις ώρες. Ίσως κάποιοι να αισθανόσασταν δυσφορία. Ωστόσο όμως θα πρέπει να παλέψουμε να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα, να το χαρούν και τα παιδιά που έχουν δουλέψει για όλο αυτό. Είμαστε 10 χρόνια τώρα σχολείο Παντός Καιρού. Και σήμερα από την πλατεία βρεθήκαμε εδώ για να κάνουμε τη συναυλία. Έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Κύριε Σφίγγα, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και να πούμε μια φορά ακόμα ότι πλέον προβάλλει επιτακτικό το αίτημα ενός νέου σχολείου που θα έχει μια αίθουσα εκδηλώσεων 1000 ατόμων και που θα μπορούμε και εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε και όλη η πόλη, γιατί η πόλη δεν έχει καμία κλειστή αίθουσα που να μπορεί να κάνει κάτι σημαντικό. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε Σφίγγα, εκ μέρους του Δήμου θέλετε κάτι? Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για τη στήριξη στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε όλους όσοι είστε εδώ. Θα ξεκινήσουν τα παιδιά με το σήμα κατά τεθέν, το τραγούδι που υπογράφει το πρόγραμμα. Ένα τραγούδι που οι στίχοι έχουν γίνει από τους μαθητές των 5 σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η μουσική είναι του συναδέλφου εκπαιδευτικού του δικού μας σχολείου, του Μιχάλη του Ντέμισα. Οι μαθητές, οι δικοί μας, της Β' Λυκείου είναι που είναι στην ορχήστρα και στην χοροδία. Ο Μιχάλης ο Ντέμισας, η Ειρήνη Κέντρου και η Θάλια Δημεθεοδόρου το δίδαξαν και θα ξεκινήσουμε με αυτό που βάζει, που υπογράφει το πρόγραμμα. Είναι η μουσική του προγράμματος, το τραγούδι του προγράμματος. Πριν ξεκινήσουν τα παιδιά, δύο λόγια για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Δύο θα είναι, δεν θα σας κουράσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 μέσω του προγράμματος Erasmus Plus με τίτλο «Αυτό δεν είναι ένα σχολείο, είναι το δικό μου σχολείο». Στο ταξίδι αυτό, όπως προανέφερε και η Διευθύντρια, συνεργαστήκαμε με 5 σχολεία, 5 πόλεων, 5 χωρών, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Η φιλοσοφία του προγράμματός μας είναι ότι η ένταξη χωρίς διακρίσεις όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα μπορεί να επιτευχθεί με τη διαμόρφωση ενός θετικού, δημιουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος στο σχολείο. Ενός περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και της μοναδικότητας κάθε μαθητή και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Στην επίτευξη του στόχου αυτού, θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει η αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικών μορφών της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, της φωτογραφίας, των εικαστικών, αλλά μπορούν να συμβάλλουν και οι νέες τεχνολογίες. Avec la représentation d'aujourd'hui, prend fin un voyage qui a débuté en septembre 2017 dans le cadre du programme Erasmus+, intitulé « Ceci n'est pas une école, c'est mon école ». La philosophie de base de ce programme est que l'inclusion non discriminative de tous les élèves dans la communauté scolaire peut être réalisée en créant un environnement positif, créatif et en accueillant à l'école. Le caractère unique de chaque élève. C'est ainsi l'objectif de notre programme selon lequel nous utilisons dans le processus éducatif différentes formes d'art et de nouvelles technologies. Η φυσική απόσταση ανάμεσα στους μαθητές και καθηγητές των 5 ευρωπαϊκών σχολείων που συνεργαζόμαστε αυτά τα 2 χρόνια δεν εμπόδισε την πρώτη κοινή μας δημιουργία. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, συνεργαστήκαμε εξ αποστάσεως και δημιουργήσαμε το τραγούδι «Μόνε Κόλ σε Μόνε Βασιών» που εκφράζει τη φιλοσοφία του προγράμματος. Η διαδικασία ήταν πολύ απλή. Οι μαθητές και οι καθηγητές κάθε σχολείου γράψαμε τους στίχους μιας από τις 5 στροφές του τραγουδιού και όλοι μαζί το ρεφρέν. Αποτυπώσαμε σε αυτούς την άποψή μας ότι η δημιουργικότητα και κάθε μορφή τέχνης πρέπει να έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο κύριος Μιχάλης Δέμψιας, εκπαιδευτικός του σχολείου, συνέθεσε τη μουσική του τραγουδιού. Ας το ακούσουμε. La distance physique entre les élèves et les enseignants des cinq écoles européennes, avec lesquelles nous avons travaillé depuis deux ans, n'a pas empêché notre première création en commun. Nous avons collaboré à distance et avons créé la chanson « Mon école, c'est mon évasion », qui exprime la philosophie de notre programme. Le processus était simple. Les élèves et les enseignants de chaque école ont écrit les paroles de l'un des cinq couplets de la chanson. Nous avons fait valoir que la créativité et toutes les formes d'art doivent jouer un rôle moteur dans le processus éducatif. Monsieur Mikhaïl Demsias, professeur dans notre école, a composé la musique de la chanson. Écoutons-la. Mon école, c'est mon évasion. Thank you.
Έτσι όπως αποτυπώνονται όλα αυτά στις ζωγραφιές των τοίχων. Un groupe de 6 élèves âgés de 9 à 17 ans, sélectionnés lors de compétitions télévisées et réunis à l'initiative de l'UNICEF, a créé le groupe Kid Unity pour chanter et défendre les droits de l'homme. Ils ont interprété de merveilleuses chansons avec Peace and Hope. La chanson « On écrit sur les murs » que nous allons entendre parle d'espoir dans leurs yeux, de la puissance de leurs rêves, de la beauté de l'amour et de leur représentation sur les murs. « On écrit sur les murs » paroles et musique Romano Musumara et Jean-Marie Moreau. Thank you.
Ισπανίας ήταν ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μας τον Ιανουάριο του 2018. Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου Instituto de Educación Secundaria La Flota μας υποδέχτηκαν έχοντας ετοιμάσει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με θέμα την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ασκηθήκαμε στη γαλλική γλώσσα, παίζοντας διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, σχεδιάζαμε διαδραστικές αφίσες και δημιουργήσαμε τη δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα με τα εκπαιδευτικά νέα των σχολείων μας. Και αφού σιγουρευτήκαμε ότι στα γαλλικά τα πήγαμε καλά, αποφασίσαμε σήμερα να σας τραγουδήσουμε και στα ισπανικά. Ορκέτε βάς, γιατί φεύγεις, σε μουσική και στίχους, José Luis Perales. La ville de Murcie en Espagne a été la première étape de notre voyage en janvier 2018. Les élèves et les enseignants de l'Instituto de Educación Secundaria La Flota nous a accueillis en nous préparant un programme hebdomadaire d'activités basées sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le processus éducatif. Nous avons pratiqué le français en jouant à des jeux éducatifs en ligne. Nous avons conçu des affiches interactives et créé notre propre journal électronique avec des informations sur nos établissements scolaires. Et après s'être assuré de notre français, nous avons également décidé de chanter en espagnol Porque te vas. Φιλοδοξούσαν να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση στο πλαίσιο του προγράμματος.
Σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, στην υπέροχη σκηνή του σχολείου τους, επιστρατεύσαμε το χιούμορ και τη φαντασία μας, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και ανεβάσαμε τη δική μας παράσταση με θέμα τις στερεότυπες αντιλήψεις για τις χώρες μας. Διαπιστώσαμε τελικά ότι μας ενώνουν πολλά. Η τέχνη είναι σίγουρα ένα από αυτά. Γι' αυτό και σήμερα διαλέξαμε ένα τραγούδι από την περιοχή της Κάτω Ιταλίας που αναδεικνύει την ομορφιά της συνύπαρξης και της συνδημιουργίας με λέξεις ελληνικές και ιταλικές σε ρυθμό ταραντέλας, ένα ύμνος της αγάπης. Αγάπη μου φιντέλα, σε μουσική και στίχους, Ρομπέρτο Λίζα. Ayant dans nos valises costumes et décors, nous sommes rendus en Italie. Les professeurs et les élèves de l'école Enrico Fermi de Montesacchio, dans le sud de l'Italie, nous proposaient de participer à une pièce de théâtre. Dans une atmosphère très chaleureuse, nous avons fait appel à notre humour et notre imagination, joint nos forces théâtrales pour parler des perceptions stéréotypées de nos pays. Cela nous a permis de constater que bien des choses nous unissent, l'art étant évidemment l'une d'entre elles. C'est ainsi que nous avons choisi aujourd'hui une chanson de la région de Basse-Italie qui met en valeur la beauté de la coexistence et de la co-création, avec des mots grecs et italiens, au rythme de la tarantella, un hymne à l'amour. Χρόνων ήταν εκεί, στις Βρυξέλλες και στο σχολείο Ατενέρου Αγιάλ Ντε Κανσόρε. Ο Βελίξ, ο Αστερίξ, ο Λούκι Λούκ, ο Τον Τεν και τόσοι άλλοι. Και εμείς, ερασιτέχνες δημιουργοί κόμιξ,
Προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους και νομίζουμε ότι τα καταφέραμε. Στη χώρα του κόμικ εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε τη δική μας τοιχογραφία με σκίτσα που είχαν ως θέμα τη δημιουργικότητα στο σχολείο. Τις εικόνες όμως και την ατμόσφαιρα της πόλης των Βρυξελών δεν θα μπορούσαμε εμείς να τις περιγράψουμε τόσο καλά όσο ο Ζακ Μπρελ, ένας από τους πιο εκφραστικούς Βέλγους μουσικούς δημιουργούς. Lors de notre voyage en Belgique, en novembre 2018, notre groupe a grandi. Tous les héros comiques de notre enfance étaient là, à Bruxelles et à Athénée Royale de Gansoren, Obélix, Astérix, Lucky Luke, Tintin et tant d'autres. Et nous, créateurs de bandes dessinées amateurs, avons essayé d'être à la hauteur de leur attente. Nous avons créé notre propre fresque avec des croquis sur la créativité à l'école. Mais les images et l'atmosphère de la ville de Bruxelles ne sauraient être aussi bien décrites que par Jacques Brel, le plat pays. Thank you.
στιγμή που ζήσαμε στα εκπαιδευτικά μας ταξίδια αποτυπώθηκε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Όμως στο σχολείο Agrupamento de Escolas Denisa στην Πορτογαλία είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο φωτογραφίας και να μάθουμε τα μυστικά της τέχνης της φωτογραφίας. Μιας τέχνης που συλλαμβάνει τη στιγμή και τη διατηρεί για πάντα. Φωτογραφίσαμε τόπους, ανθρώπους και δραστηριότητες, διαγωνιστήκαμε και κερδίσαμε μια ξέχαστη εμπειρία. Ήρθαμε πιο κοντά στην παράδοση μιας πόλης και μιας χώρας, με την οποία θα μας συνδέουν πολλά. Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Πορτογαλίας θα ακούσουμε στη συνέχεια. «Ως Λύριος, σα ο Λύριος, τα κρίνα είναι κρίνα». Chaque image, chaque personne que nous avons rencontrée, chaque instant que nous avons vécu ont été gravés dans notre mémoire et dans notre cœur. Mais à l'école Agrupamento de Escolas de Nissa au Portugal, nous avons eu l'occasion d'assister à un séminaire de photo et d'apprendre les secrets de l'art de la photographie. Un art qui capture l'instant et le garde pour toujours. Nous avons photographié des lieux, des personnes et des activités, participé à des compétitions et acquis une expérience inoubliable. Nous nous sommes rapprochés de la tradition d'une ville et d'un pays avec lequel nous avons beaucoup de choses en commun. C'est une chanson traditionnelle portugaise que nous vous proposons d'écouter. Os Lírios, São Lírios. Από τη μουσική τους αναδύεται θλίψη, πόνος και καημός, το ίδιο και από τους στίχους τους που έχουν ως κύριο θέμα τη θάλασσα και τη ζωή των φτωχών.
η κυρία Σέλια Σοάρες, εκπαιδευτικός του σχολείου της Πορτογαλίας, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ρόζα Μπράγκα, Λευκό Τριαντάφυλλο». Τη συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η κυρία Χριστίνα Πάνου στο βιολοντσέλο, ο κύριος Βαγγέλης Κοσίνη στο κιθάρα, στο πιάνο. Le fado, qui signifie en portugais destin ou destinée, est une chanson folklorique portugaise apparue pour la première fois dans les années 1820 avec des racines bien plus anciennes et interprétée avec un accompagnement d'instruments à cordes. Le fado deviendra l'une des musiques urbaines les plus populaires au XXe siècle, avec le tango argentin, le blues, le rebetiko, le flamenco et d'autres genres musicaux. De cette musique émergent la tristesse, la douleur et le chagrin, comme c'est le cas pour les paroles qui ont pour thème principal la mère et la vie défavorisée. Célia Soares, enseignante à l'école portugaise de Missa, nous fait l'honneur de nous interpréter la chanson Rosa Branca, Rose Blanche, accompagnée par les enseignants de notre école, Cristina Panu au violoncelle, Vangelis Kosinas à la guitare et Michalis Demsias au clavier. Rosa Branca. Δυσκόλεψαν λιγάκι στους στίχους, όμως μας έδωσαν τη χαρά να ενώσουμε τα χέρια και τις φωνές μας, να συνεργαστούμε και να απολαύσουμε τη δημιουργία. Και ελπίζουμε ότι και εδώ, τώρα,
Κάτι χέρια θα χειροκροτήσουν δυνατά και θα μας δώσουν χαρά. Όπως ακριβώς λένε και οι Λοκομόντες, το τραγούδι τους χέρια σαν κι αυτά. Musical commun avec des chansons de tous les pays participant au programme. Peut-être que le français, l'espagnol, l'italien, le grec et le portugais nous ont compliqué la tâche, mais ils nous ont donné la joie de joindre nos mains et nos voix, de travailler ensemble et de profiter de la création. Et nous espérons maintenant ici que des mains applaudissent et nous donnent la joie. Je voudrais que nous levions nos mains et que nous chantions ensemble avec deux mains comme celle-là, comme le groupe Locomodo nous invite à chanter dans leur chanson « Des mains comme celle-là ». Thank you.
χέρια που πίνουν φωτιά και χειροκροτάν που είναι, ρε παιδιά. Για μια ακόμα φορά τα παιδιά μας απέδειξαν ότι είναι παντός καιρού. Τη συναυλία που ήταν για έξω την έφεραν μέσα και με πολύ θέρμη την παρουσίασαν. Συγχαρητήρια σε όλους, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας. Στα φιλοξενούμενα παιδιά που τραγούδησαν με τα δικά μας παιδιά και στους φιλοξενούμενους μαθητές που να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου που σήμερα στήριξαν αυτή την αναποδιά του καιρού και καταφέραμε εδώ και παρουσιάσαμε αυτό που είχαμε ετοιμάσει. Να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές που συμμετέχουν, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, την κυρία Άννα Πρέτζα και την κυρία Ναταλή Ρουμπάου. Που συμμετείχαν σήμερα για τις δράσεις όλης της εβδομάδας. Τη μαθήτρια της ΓΑΜΑ Λυκείου Δέσποινα Βάσου που σχεδίασε την αφίσα του προγράμματος. Που σήμερα στην αρχή λίγο απογοητευμένοι που αυτό που ετοίμασαν δεν μπορούσαν να το παρουσιάσουν όπως ήθελαν. Στη συνέχεια όμως με όλη τους τη δύναμη και τη θέρμη το ετοίμασαν και το παρουσίασαν. Να ευχαριστήσω τον Χριστίνα την Πάγου. Τον Βαγγέλη τον Κοσίνα. Τον Τέμσα, την Ειρήνη Κέντρου, την Ελένη Σταμούλη, τον Παναγιώτη Γιαννούτσο, όλους τους μαθητές μας, όλους εσάς που είστε μαζί μας σήμερα. Πιστεύω ότι όλοι θα φύγουν, όλες οι ομάδες των σχολείων που συναναστήκαμε, θα φύγουν με τις καλύτερες αναμνήσεις από την πόλη μας και θα τους συνοδεύουν και ίσως είναι αφετηρία και για μια καινούργια συνεργασία.